στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης τον αρμόδιο υπουργό πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, ένας παλιός αυτοδιοικητικός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουμε και μια εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία. Στο σημείο αυτό που εμφανίστηκε το κρούσμα 0, στο σημείο 0, από εκείνη τη μέρα, την 26 Φεβρουαρίου, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και νομίζω ότι και αυτός και εμείς συμβάλαμε ούτως ώστε η πόλη μας να έχει πολύ καλή αντιμετώπιση του κορονοϊού. Από εκεί και μετά όλα αυτά έχουν να κάνουν μια δυναμική διαδικασία, όπως σας είπε πριν από λίγο και ο ίδιος. Προφανώς δεν σταματάμε ούτε στιγμή να είμαστε σε μια κατάσταση alert. Έχουμε τώρα το άγχος της επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γι' αυτό ήταν και συμβολική επίσκεψή του στο πρωινό briefing με τη Δημοτική Αστυνομία που βγαίνει έξω για ελέγχους και την τήρηση των κανόνων που έχουμε ορίσει και εμείς και η πολιτεία. Από εκεί και μετά υπάρχει ο μένο COVID, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία. Σας είπε και ο ίδιος, η αντιπυρική που έχει ξεκινήσει. Έχουμε το διδάστου σε εξούδια, το οποίο πραγματικά έχουμε και εκεί για ένα μεγάλο άγχος. Έχουμε την αντιπλημμυρική προστασία και έχουμε πολλά άλλα θέματα τα οποία σε συνεχή επαφή, τόσο εγώ όσο και ο αρμόδιος διεταμένος σύμβουλος κ. Μωυσίδης, συζητήσαμε επί μακρόν και θεωρώ ότι από κοινού θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε εφόσον προκύψουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.